Αλλάζουν όλα στην αδειοδότηση των επιχειρήσεων. Το νέο νομοσχέδιο, το οποίο βρίσκεται σε διαβούλευση, αποσκοπεί στο να απαλείψει χρόνια προβλήματα, όπως η έλλειψη κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Όπως για παράδειγμα, για αρχή, οι βιομηχανίες τροφίμων και ποτών, τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και τα τουριστικά καταλήμματα. Μέσα από το νέο νομοσχέδιο, αλλάζει ουσιαστικά η κάθε μορφή αδειοδότησης για όλες τις επιχειρήσεις. Απλουστεύει τα πράγματα και τα κάνει αυτονόητα. Δηλαδή, πλέον ο κάθε επαγγελματίας που θα θέλει να ανοίξει ένα μαγαζί, που χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες, αυτά που έχουν σχέση με την εστίαση ή γενικά με το υγειονομικό ενδιαφέρον, οι βιοτεχνίες που έχουν σχέση με την τέχνη, επαγγελματίες όπως αλουμίνια, σίδερα ή μάρμαρα και διάφορα, και οι βιομηχανίες. Στη δεύτερη κατηγορία που είπαμε για τους επαγγελματίες, που έχουν σχέση με επαγγέλματα τέχνης, έχει βρεθεί μια φόρμουλα από την προηγούμενη κυβέρνηση και έχει απλουστεύσει τις διαδικασίες αδειοδότησης. Αυτά όμως που είχαν σχέση με την υγειονομικό ενδιαφέρον τους, ας πούμε μια ταβέρνα, πάρουμε για παράδειγμα, εκεί ήταν πλέον ένα χάος. Χρειάζονταν τόσα χαρτιά που σχεδόν σε πιάνε πονοκέφαλος. Αν δεν γνώριζες, στο τέλος απελπιζόσουν. Στο νέο μοντέλο αδειοδότησης, οι έλεγχοι πραγματοποιούνται πλέον μετά την έναρξη λειτουργίας των επιχειρήσεων και κατά την πραγματική λειτουργία τους, ενώ θα διενεργούνται με σύγχρονα εργαλεία που θα στηρίζονται στην εκτίμηση του ρίσκου. Μέσα από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης αδειοδότησης και ελέγχων, που βρίσκεται υπό την υποπτία της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, πρόκειται ουσιαστικά να υποστηριχθεί και η όλη διαδικασία αδειοδότησης. Η απλούστευση αυτών των πραγμάτων θα δώσει τη δυνατότητα στον επαγγελματία να κινηθεί ελεύθερα, να μην αισθάνεται ότι είναι δέσμιος κάποιων υπαλλήλων που ερμηνεύουν ή ακόμη και είναι γνωστό, εκτός από την λάθος ερμηνεία, να κάνουν και συμφωνίες προς όφελος της τσέπης τους, γιατί ξέρανε ή πιστεύαν ότι αυτή η επιχείρηση έχει ενδιαφέρον για τον συγκεκριμένο επαγγελματία. Με αποτέλεσμα, δεν μπορούσε να κινηθείς και δεν αισθανόσουν επαγγελματίας με τη λέξη ελεύθερος. Ήταν μια δύσκολη κατάσταση η οποία θα αλλάξει και αυτό είναι προς όφελος της κοινωνίας, γιατί θα μπορούν πολύ πιο εύκολα να δημιουργήσουν νέοι άνθρωποι και αυτό είναι το ζητούμενο.